σε ένα μόνο κυριαρχεί μια γενική δυσαρέσκεια. Πρόκειται για το λαθρομεταναστευτικό. Εγώ, συμμαχητές και συμμαχήτριες, έτσι το λέω, γιατί αυτό είναι. Και αν ξεκινάμε διστάζοντας να πούμε την αλήθεια, δεν θα πείσουμε τον κόσμο που ξέρει την αλήθεια. Έκανε άριστα η κυβέρνηση που διευκρίνησε αρχή-αρχή ότι από το σύνολο όσων βρίσκονται παγιδευμένοι στα hot spot σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία δεν είναι πια πρόσφυγες. Είναι μετανάστες που μπήκαν παράνομα, άρα είναι παράνομοι μετανάστες, λάθρομετανάστες που πρέπει να τους ξεχωρίζουμε από όσους μπαίνουν νόμιμα. Γιατί αλλιώς αδικούμε τους νόμιμους μετανάστες. Σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες, τους οφείλουμε φιλοξενία, σεβασμό και προστασία. Όμως αληθινοί πρόσφυγες, όπως ορίζονται από τη συνθήκη της Γενέβης, είναι πια ελάχιστοι. Εμείς άλλωστε οι Έλληνες είμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό παιδιά και γκόνια προσφύγων και μεταναστών και είμαστε ιδιαίτεροι ευαίσθητοι σε αυτά. Αλλά οι μικρασιάτες Έλληνες που ήρθαν το 22 δεν έκαναν εισβολή στην Ελλάδα. Και οι Έλληνες που πήγαν τις επόμενες δεκαετίες μετανάστες δεν μπήκαν παράνομα ως εισβολής στις υπερπόντιες χώρες που τις υποδέχτηκαν. Μην τα μπερδεύουμε λοιπόν. Δείχνουμε κάθε ευαισθησία στους αληθινούς πρόσφυγες, που όμως είναι πια ελάχιστοι, αλλά εδώ μιλάμε για τη συντριπτική πλειονότητα όσων μπαίνουν πλέον, που είναι παράνομοι μετανάστες ή λάθρομετανάστες. Και βέβαια, η ευρωγραφειοκρατία που δεν μπορεί να διευθετήσει τι θα γίνει με τα 4.000 ασυνόδευτα παιδιά, καλό είναι να μην μας κάνει υποδείξεις. Μαθήματα από ανεύθυνους παρατηρητές που βλέπουν και σχολιάζουν από μακριά δεν δεχόμαστε. Και είχε πάλι δίκαιο ο Πρωθυπουργός που μίλησε για το μεγάλο έλλειμμα ανθρωπιστικής αλληλεγγύης στην Ευρώπη. Την τριετία 12-14, όταν ήμασταν στην κυβέρνηση, είχαμε αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Αλλά τότε ελέγχαμε πλήρως τα σύνορα, χερσαία και θάλασσα. Έμπαιναν ελάχιστοι και έβγαιναν για επαναπατρισμό πολύ περισσότεροι. Παρά το γεγονός ότι τότε μένονταν ο πόλεμος στη Συρία. Σας θυμίζω ότι μετά το 13, οι ροές δεν μπέρναγαν κυρίως από τα μικρασιατικά παράλια στα ελληνικά νησιά, που είναι δύο βήματα. Πήγαιναν στην Ευρώπη από τη Λιβύη σε Μάλτα, Ιταλία. Γιατί τότε δεν μπορούσαν να περάσουν. Τα φυλάγαμε τα σύνορα και όσοι πέρναγαν από εδώ ή όσοι βρίσκονταν ήδη εδώ και παρανομούσαν, πήγαιναν κατευθείαν στην Αμυγδαλέζα και σε ένα-δύο ακόμα κλειστά κέντρα. Και από εκεί, μετά από σύντομο χρόνο, έφευγαν οικειοθελώς για τις πατρίδες τους, απευθείας, όχι μέσω Τουρκίας. Και το σημαντικότερο, τότε δεν είχαμε αφήσει διάφορες ανεξέλεγκτες ΜΚΟ να κάνουν κουμάντο. Από την ώρα όμως που ο Τσίπρας άνοιξε τα σύνορα και ανέλαβαν οι ΜΚΟ ως κράτος εν κράτη, δημιουργήθηκαν και τα εσχρά κολαστήρια της Μόριας. Κλειστά κέντρα χρειαζόμαστε λοιπόν. Διαχωρισμό των παράνομων και όσων παρανομούν από τα γυναικόπαιδα και πολύ πιο γρήγορες αποφάσεις για χορήγηση ασύλου και επαναπατρισμού. Όσοι δεν πληρούν τις συνθήκες της Γενέβης δεν δικαιούνται άσυλο. Όσοι παρανόμησαν επειδή έδωσαν ψευδή στοιχεία ή διπλά και τριπλά ονόματα δεν δικαιούνται άσυλο. Όσοι βιοπράγησαν δεν δικαιούνται άσυλο, κλειστά κέντρα και πίσω στις χώρες τους. Αυτή η πολιτική εφαρμόστηκε, αυτή η πολιτική απέδωσε, αυτή η πολιτική μπορεί να αποδώσει ξανά και άλλη δεν υπάρχει. Και αυτή την πολιτική τώρα εξήγηλε η νέα κυβέρνηση. Αλλά το πρόβλημα έχει στο μεταξύ διωγγωθεί και ο κόσμος αδειμονεί, γιατί στο μεταξύ οι ροές από την Τουρκία αυξάνονται. Και πρέπει εδώ να αντιληφθούμε το πιο σημαντικό, φίλες και φίλοι. Η Τουρκία απέκτησε επί ΣΥΡΙΖΑ ένα όπλο πίεσης και εκβιασμού της Ελλάδος, που προηγουμένως δεν είχε. Όσο εμείς ελέγχαμε τι περνάει από τα σύνορά μας, τη Στρόφιγγα την κρατούσαμε εμείς κλειστή.
όταν ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε στις αρχές του 15 τη στρόφιγγα. Την κρατάει πια τη στρόφιγγα η Τουρκία και την ανοίγει όποτε θέλει, όσο θέλει, πιέζοντας την Ευρώπη και κυρίως εκβιάζοντας την Ελλάδα. Η χώρα μας υφίσταται πλέον ένα άτυπο λαθροεπικισμό. Μπαίνουν όσοι θέλουν ακόμα και από χώρες όπως το Μαρόκο και η Τινησία και το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές που δεν έχουν κανένα πόλεμο. Αυτό δεν αλλάζει εύκολα. Δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά πρέπει να αλλάξει το ταχύτερο. Και κάτι τελευταίο. Υπάρχει πραγματικό πρόβλημα με τα ανοιχτά κέντρα. Ανοιχτά κέντρα δίπλα σε κατοικημένες περιοχές, για τα οποία αντιδρούν οι τοπικές κοινωνίες. Δεν είναι ούτε ρατσιστές, ούτε ξενόφοβοι. Βλέπουν δίπλα τους να εγκαθίστανται άνθρωποι που ήρθαν χωρίς άδεια, χωρίς να ρωτήσουν κανένα, που δεν υπάγονται στους νόμους της χώρας, στον έλεγχο των αρχών και που δεν ξέρουμε καν ποιοι είναι. Αφήστε που πολλοί σχίζουν τα διαβατήριά τους πριν φτάσουν εδώ. Και επιμένω σε αυτό το ζήτημα για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, αλλά λύνεται. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, αλλά υπάρχουν λύσεις. Το κάναμε στο παρελθόν, μπορούμε να το ξανακάνουμε. Δεύτερον, γιατί το ζήτημα αυτό είναι το μόνο για το οποίο η κοινωνία δεν είναι ευχαριστημένη και πρέπει να την πείσουμε. Και τρίτον, γιατί το λαθρομεταναστευτικό απειλεί να τεινάξει στον αέρα όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες ξεχωριστά και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δυστυχώς κοιμάται. Και κοιμάται την ώρα που οι Έλληνες βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή και προφανώς εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι κινδυνεύουμε το περισσότερο. Και βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ και οι κονδυλοφόροι του αποκαλούν αυτές τις απόψεις ακροδεξιές. Όποιος τους αποκαλεί λαθρομετανάστες είναι ακροδεξιός, λέει. Όποιος θέλει να τους βάλει σε κλειστά κέντρα, θέλει να τους επαναπατρίσει, είναι ακροδεξιός. Όποιος θέλει να ελέγξει τις ΜΚΟ που ευθύνονται για τα έσχη της Μόριας, είναι, λέει, ακροδεξιός. Θέλετε και το καλύτερο? Εμείς λέμε αυτά ακριβώς που λέει σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Μακρόν, ο επιφανέστερος εκπρόσωπος του μεταρρυθμιστικού κέντρου στην Ευρώπη. Είναι και αυτός ακροδεξιός, αλλά εδώ ούτε και τον πατέρα Αντώνιο δεν σεβάστηκαν. Τον άνθρωπο που λειτουργεί την κυβωτό του κόσμου και περιθάλπει παιδιά κάθε προέλευση. Εδώ και 20 χρόνια. Τον άνθρωπο που τίμησε η Ευρώπη για το ανθρωπιστικό του έργο. Και αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο τον κατήγγειλαν ως ρατσιστή και ξενοφοβικό. Στο Μακρό θα δίσταζαν, ή σε εμάς πολύ παραπάνω. Μην τους ακούτε λοιπόν. Μην περιμένετε καλή κουβέντα από αυτούς. Σε παραζάλι βρίσκονται. Αλλά η κοινωνία βράζει και την κοινωνία οφείλουμε να φουγκριστούμε.